Ωραία. Καλησπέρα σας. Με πήρα τηλέφωνο από τα Public, μια κοπέλα ονόματι Βίκη. Ναι, Βίκη, Βίκη με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει, κύριε Σερβετά, η Σεμίνα η Διγενή θα παρουσιάσει το βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα έρθω. Μου λέει, δεν καταλάβετε, θα ήθελε να είστε, να το παρουσιάσετε τρόπο, να μιλήσετε. Λέω, πήρατε τηλέφωνο σε μένα σίγουρα. Μου λέει, ο Σερβετάς δεν είναι στο Γιάννης. Λέω, ναι. Λέει, θα είστε μαζί με τον Σκαπαρδόνη. Λέω, είστε σίγουροι, θέλετε εμένα δίπλα στον Σκαπαρδόνη. Και επιμένει, μου λέει, ναι. Θα τα πω, θα τα πω. Τα καλά του γυμναστηρίου, το καλό του γυμναστηρίου είναι ότι γνωρίζει ανθρώπου σαν του Σκαπαρδόνη. Σφίγγουμε δίπλα-δίπλα. Και συζητάμε για όλα αυτά τα ωραία που έλεγε προηγουμένως. Μου λέει για διάφορα. Λοιπόν, λέω, είστε σίγουροι ότι θέλετε εμένα να έρθω, θα έρθω. Θα χάσω τέτοια ευκαιρία. Πρώτον, δεν ψάχνω καρέκλα σαν αυτού του όρφιου εκεί. Είμαι καθισμένο. Α, τα λέω. Δεύτερον, έχω πάρει το βιβλίο 15-20 μέρες πριν, το έχω διαβάσει και τζάμπα. Μου το υπέγραψε. Θα πω και φωτογραφίες να δείχνω στο γιο μου και στην κόρη μου και στους φίλους μου να καμαρώνω με αυτή την παρέα. Οπότε σιγά να μην έχανα αυτή τη τεράστια ευκαιρία να έρθω εδώ. Δεν έγινε σωστά η σειρά. Δηλαδή δεν βάζεις πρώτα τραγουδί ο Τερζής και μετά. Δεν γίνεται. Μετά ο Τερζής τελειώνει στην αύλη. Καλημέρα σας, γεια σας. Δηλαδή μίλησε στους Καπαρδόνες και μετά τους Σερβετάς. Δηλαδή τι τώρα, δηλαδή. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Τεράστιο λάθος. Μιλάμε για δύο φερεία δίπλα μου. Από δεξιά, αριστερά όπως κοιτάτε. Είναι δύο φερεία. Απέναντι φερεία, όχι. Αυτοί μας αγαπάνε. Και καλό είναι. Το κοινό που κάνει τα, που βάζει τα όρια. Το πήρα και το διάβασα. Και θα σα το αποδείξω, το διάβασα γιατί θα πω και πράγματα που μου έσυγαν, στοιχεία. Το διάβασα δύο φορές. Όχι γιατί δεν το κατάλαβα. Την πρώτη φορά που το διάβασα και άνοιξε το καπάκι της και μου τα είπε όλα. Δηλαδή, δεν είναι στα καλά της. Είναι μερικοί άνθρωποι που όταν γράφουν, δεν έχουν συνέστηση ότι ξεβρακώνονται κανονικά. Ξεβρακώθηκε, δεν έκρυψε τίποτα. Είπε όλη την αλήθεια. Τι έτυχε, τι αγάπησα. Που... Δηλαδή, αν το διαβάσει και λίγο πιο βαθιά, καταλαβαίνει ότι ξέρω τι σημαίνει πια. Πολύ, πολύ καλά. Και... διάβασα λεπτομέρειες, άλλοτε βούρκωσα, άλλοτε γέλασα. Θα σας πω, ειδικά στο γέλασα, γελάω, μου αρέσει να κρατάω αυτά που μου βγάζουν χαμόγελο. Όταν τελείωσε το βιβλίο, το οποίο το τελείωσα σχεδόν ένα σκαρδαμικτή που έλεγε και ο συνάδελφος της Φόρος. Ναι. Και συνέχισα να το δουλεύει λίγο το μυαλό μου, μπήκε μέσα μου η επαγγελματική διαστροφή. Πολλά ονόματα. Πολλά ονόματα, αλλά με αρμονία. Δηλαδή, θα σας πω, Καντάφη. Καζατζίδης, Καρδιοφυλιά Καραμπέτη, αυτή έχει δύο κάπα. Προς πίσω. Καλά, εσύ με το κάπα κάπα, καλά τα πάστα τα λέμε και αυτά. Τα μην κρυβόμαστε εκεί πίσω στα φυλάδια. Και μπαίνω μέσα και παίρνω το βιβλίο και αρχίζω, παιδιά, και καταγράφω τα επίθετα από κάπα. Ακούστε, μόνο το κάπα θα σας πω και όχι ολόκληρο, μέχρι τη μέση του βιβλίου. Καρδιοφυλιά Καραμπέτη, είπα, καλά εκεί εκεί. Καζατζίδης, Κράξη Μπετίνο, Κώστας Καραγιάννης, Τίμος Καρακατσάνης, Κοκκινόπουλος, Κομίνης, Κεντιέ. Χρήστος και Χαγιάς, Μελίνα Καραπαναγιώτη, Γουλιάνα Κανέλη, Μάνος Κατράκης, Τζόνης Καλημέρης, Κωστόπουλος, Καλυβοκάς. Και μιλάω για το μισό βιβλίο. Και έχει άλλα τόσα κάπα και έχει και άλλα 23 γράμματα. Αυτή εδώ, αν δεν ήταν αυτή που ήταν, θα ήταν μια υπέροχη ξαφιά ληξιάρχος. Μας έχει όλους εδώ μέσα. Και δύο που τους λείπανε, εμένα και τους Καπαρδόνη, μας κάλεσε. Εγώ σας το λέω αυτό πράγμα. Έξω από το χαβαλέ, είναι εντυπωσιακό το αυτό. Πόσοι άνθρωποι μέσα σε μία δέση και τα 10.000 χρόνων είσαι νεότατη. Τι έχεις να δεις μπροστά σου, αυτό θέλω να πω. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι οι αστείες ιστορίες του Χατζηδάκη. Ήξερα και τον Μάνο Χατζηδάκη, το μεγάλο Μάνο, ο οποίος με τα ραντεβού δεν πήγαινε πολύ καλά. Δηλαδή, έκλεινε ένα ραντεβού τώρα και είχε περίπτωση να το δεις ποτέ το Χατζηδάκη. Όχι γιατί ήταν. Τέτοιος άνθρωπος ήταν ξεχασιάρης, ήταν έτσι ο Μάνος. Αν φέρετε τη συνέχεια της πληροφορίας, της ιστορίας στη σελίδα 101, να πουλήσουμε και κανένα βιβλίο, θα λέμε και τζάμπα πράγματα, στην 101. Η Κάρτσες Χατζηδάκη θα με θυμηθείτε. Επίσης υπάρχει η σελίδα, εδώ θα ήθελα πληροφορίες, στη σελίδα 66, ο Πρωθυπουργός χορεύει το τραγούδι που γουστάρει, αυτός ο άνθρωπος αυτός, και μετά πάει ένας από τους δύο μικρούτερους γιους και βάζει τραγούδι Morning Song ξένο. Και τρώει χαστούκι που βλέπει τον Μόρισον Φαντάρο. Γράφει. Θέλω να μάθω ποιο για να δω αν φταίει το χαστούκι. Γι' αυτό του φτάσαμε. Μολόγα τώρα που σε έχω βάλει. Ο Νίκος. Χάσαμε το στίχημα. Λοιπόν, είμαστε πολλοί. Είμαι σίγουρο ότι θα γίνει μια πολύ ωραία συζήτηση με πολλέ ερωτήσει από εσά. Καλώ ήρθατε στην πόλη μα. Η Θεσσαλονίκη σε αγαπάει ιδιαίτερα. Εγώ την αγαπάω.
Αυτή η κόντρα δεν σου είσαι καλό. Να ευχηθώ καλό τάξιδο, σιδεροκέφαλη και στην τελευταία σελίδα, τη δραματική σελίδα που μπαίνει αυτός ο κρύος ο αέρας, τον οποίο αισθανθήκαμε πολύ με τους δικούς μας ανθρώπους, τελειώνει μια λέξη την οποία την εύχομαι. Η λέξη που γράφει λοιπόν είναι η εξής. Αυτό δεν είναι τέλος. Εδώ θα είμαστε και θα περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, η Σεμίνα Διβέντη. Τελευταία σελίδα που αναφερόμουν στο πώς έφυγε η μητέρα μου και θέλω να ξέρεις ότι με συγκίνησες πάρα πολύ τις προάλλες που είδα μια φωτογραφία που τελειώνεις την παράστασή σου στο θέατρο Σοφούλη και ανεβάζεις επάνω τη μαμά σου και παίρνεις την γυαλιά. Μπράβο, αγάπη. Η κυρία Πατουλίδου, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι, η κυρία Πατουλίδου, η οποία έχει κάνει πολλά πράγματα στη τηλεόραση μαζί μου, τα οποία ίσως δεν είναι και τόσο περήφανη. Όχι, ήσουνα. Όχι, απλά ήμουν περήφανη, γιατί δυνατά, παιδί, θα μπορούσε ποτέ να συνεργάζεται με τη Σεμίνα Διγενή έστω και για μία εκπομπή και να έχεις να αναρωτιέσαι αν είσαι, αν πρέπει να μείνεις ή να φύγεις. Αυτό το άνοιξε. Αυτό εσύ το ξέρετε. Μα το στο στόμα σου παράδειγμα. Στο στόμα το βάζω. Αλλά αν το βάλω παραπάνω, θα πω εδώ τον Γιάννη Ζερβετά και τον άλλον από δίπλα στο Σκαμπαρδόνι στο γυμναστήριο που βρισκόμαστε. Να τη λένε όλοι. Όλοι από τι είναι στο γυμναστήριο που πηγαίνουμε. Είναι το που λένε το ίδιο που πηγαίνει Πασχάλη. Όχι. Να σα πω κάτι. Τελευταία φορά που είδα τη Σεμίνα Διγενή ήταν πίσω από τις κάμερες. Ένας άνθρωπος που μπορεί με την ίδια ευκολία να είναι μπροστά στις κάμερες, πίσω από τις κάμερες, να βγάζει συνεντεύξεις, να βγάζει βιβλία, θεωρώ ότι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι απλά να το παρακολουθείς και να παίρνεις μαθήματα. Το ότι άκουσα την τελευταία φορά να θέλεις να δημιουργήσεις, μάλλον εκεί που είναι να πας, εκεί στη μακρινή Ευρώπη. Τώρα θα πας με κόκκινο λεωφορείο, θα πας με κίτρινο υποβρύχιο, δεν ξέρω. Αν είσαι μάγκες με τελέσεις, ακριβώς αυτό από τώρα, καρδιάς, να πας στη μακρινή Ευρώπη. Από καρδιάς σου εύχομαι να πας στις Βρυξέλλες, ως βουλευτής, γιατί ένας άνθρωπος που έχει κάνει και έχει δουλέψει τόσο πολύ στη ζωή του, πίσω, επαναλαμβάνω, από τις κάμερες μπροστά, από τις κάμερες που μπορεί και εμπνέει. Ανθρώπους που δεν είναι εύκολοι, Σκαμπαρδόνης και Γιάννης εδώ πέρα και μόνοι Κονιέντε, δεν είναι εύκολοι άνθρωποι για να πούν τόσο σοφά, γεμάτα, μεστά λόγια για έναν άνθρωπο. Οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι καλά έκανες και έγραψες, άντε τώρα με το καλό στις Βρυξέλλες να υπερασπίζεις τουλάχιστον, όπως έλεγε κάποτε και η Μελίνα Μερκούρη, τα δίκαια της Ελλάδος. Καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ. Εδώ είναι μπροστά από εδώ. Ολόκληρο βράδυ. Γεια σου. Φίλοι, τι κάνεις. Έτοιμος. Αμέ. Θα τραγουδήσεις. Ποτέ δεν αργά, εσύ τα ξέρεις. Λοιπόν, ξεκίνησες με τα ώρα σου για το ραδιόφωνο. Φοβερό φαινόμενο το γένεθα απίθανο στην τηλεόραση και συνεχίζεις με ένα φοβερό βιβλίο. Πιστεύω ότι μας περιμένουν πολλά από εσάς. Αυτό περιμένω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε και λίγο στο Πασχάλη. Λοιπόν, να θέλει να πει μια κουβέντα. Να μιλήσει για μισό λεπτό. Ότι έχω να το πω, θα το πω τραγουδιστά. Ούτε ένα στήλο δεν έχει στραβεί. Δεν παίρνω πίσω. Θέλω να πω, καταρχήν να ευχηθώ καλή πορεία σε αυτό που κάνεις στην Ευρώπη, δηλαδή. Μας αφορά όλους πάρα πολύ. Ναι, θα γίνει, μην ανησυχείς. Το βιβλίο σου να πάει πάρα πολύ καλά και να γράφεις συγκεκριμένο, όχι σαν και αυτό που έγραψες για μένα, έρωτας από στα φίλια. Σε αγαπάω πολύ, το ξέρεις. Σε αγαπάμε όλοι όσοι είμαστε εδώ. Αλλά δεν θα πάω πολύ καλά με τα λόγια, γι' αυτό θα παρακολουθώ το μικρόφωνο. Εγώ έλεγα να το δώσω στο κ. Ζανιωτόπουλο. Να κουβέντα. Ευχαριστώ καταρχήν καλό δρόμο στο βιβλίο και σε εσένα, σε μένα. Συναντηθήκαμε εδώ σε αντίθετες πορείες. Εγώ έρχομαι από τις Βρυξέλλες, εσύ ξεκινάς ένα ταξίδι για τις Βρυξέλλες. Το μόνο σίγουρο είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που
θα δει κάποιος στις Βρυξέλλες, παίρνω λίγο από, από αυτό που είπε ο Γιάννης, θα είναι πολλά τραγικά. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να τα παρουσιάσεις με έναν τέτοιο τρόπο, μπορείς και την ουσία τους να δώσεις, αλλά και με έναν τρόπο που πραγματικά να γελάσει ο κόσμος με αυτά τα οποία γίνονται εκεί. Καλή πορεία και καλώς ήρθες και στην πόλη. Κύριε Ετόπουλε, σας παρακαλώ, μπορείτε να το υπογραμμίσετε όλο αυτό μουσικά. Γίνεται. Βεβαίως, καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικές συναντήσεις στη ζωή μου ήταν η συνάντηση με τον Αλέκο Παναγούλη. Ο Αλέκος Παναγούλης ήταν οικογενειακός φίλος, ήταν φίλος του πατέρα μου δηλαδή. Ακουγόταν πολύ συχνά το όνομά του στο σπίτι μας. Εγώ τον έβλεπα σαν Θεό, όσο είχα τελειώσει το γυμνάσιο. Και τέλος πάντων υπήρχε μια έντονη τρυφερότητα προς το πρόσωπό του. Και υπάρχει τώρα ένα βίντεο με την Μπέγκη Τρικαλιώτη, η οποία διαβάζει ένα πολύ μικρό απόσπασμα του βιβλίου που αναφέρεται στη συνάντηση, στην πρώτη συνάντηση με τον Αλέκο Παναγούλη. Δεν τα λέει όλα, λέει αυτά τα λίγα που μπορείτε να ακούσετε τώρα, τα υπόλοιπα είναι μέσα στο βιβλίο για το τι συνέβη μετά από αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο τρυφερά σημεία του βιβλίου. Στα στενά παλιά λαδάδικα έγινες φίλη και γι' αυτό δεν φυλακίζεσαι. Ζεις στο σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. Λάβεις τα κόκκινα σαρδέν που σε τυλιγούνε. Σερτιφικά
καταπίνουνε. Σε καλύτερη μια ξενυχτάς, υγρά λίθος προχνάς. Στου πληρωμένου παράδεισου την αυλό βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Μύριες χαμένες προσευχές μέσα να σμίγανε. Φεύγαν καραβιά μα πριν φύγουν, σου σκυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το ακριβίκι τους και σαρπίσανε δειλά το χαρτινίκι τους. Τόσα δειλό Πασχάλη, το οποίο δεν μου έχει τύχει. Μου είχε τύχει ως ένα βαθμό πολύ πολύ μικρό με το Μητροπάνο, αλλά με τον Πασχάλη ήταν το κορυφαίο. Όταν φιλοξενούσαμε στις εκπομπές πολύ σημαντικούς τραγουδιστές, ερχόταν πριν η εταιρεία δίσκων και κάναμε μια κουβέντα του τύπου πρέπει να προωθήσουμε τον καινούριο δίσκο του καλλιτέχνη, άρα πρέπει να πούμε 7 τραγούδια από το καινούριο δίσκο και ας πει και ένα παλιό. Μένα μου γύριζε το μάτι εκεί, γιατί ήξερα ότι έτσι ούτε αυτός ο καλλιτέχνης εξυπηρετείται και βεβαίως δεν εξυπηρετείται και εκπομπή. Με 7 καινούργια τραγούδια που θα αλλάξουν κανάλι. Αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ με τον Πασχάλη, αλλά δεν ήταν ωραίο τέλος πάντων. Ο Πασχάλης ήταν ο μόνος που ερχόταν στην εκπομπή, ο μόνος έτσι, και μιλάμε ότι έχουν περάσει εκατοντάδες. Και μου λέγε, ποια κάνεις σκέφη να πω, τι γουστάρεις εσύ, τι θέλεις, ποια τραγούδια μου, παλιά, άγνωστα, θέλεις να. Και αλωνό, το σημαντικότερο, και αλωνό. Και έλεγε πραγματικά ό,τι ήθελε, ό,τι θέλαμε και ήταν αυτός που αποδείκνυε με νούμερα, με πράξεις, ποιος είναι ο δημοφιλής τελικά σε αυτή τη τηλεόραση. Τα νούμερα του ήταν αξεπέραστα. Κανείς δεν έκανε αυτή την επιτυχία που έκανε ο Πασχάλης και την έκανε γιατί ήταν αυθεντικός. Ήταν μέσα. Είναι μεγάλο νούμερο. Γεια σας. Κύριο Κάπα και το επόμενο τραγούδι. Έλεγα την πω, θα την πω πολλά χρόνια πριν ράδιο Θεσσαλονίκη και πάμε με τον Στέφανο Διαματούπολο και τον Πασχάλη στο φιλοξενείο. Τότε είχαμε φιλοξενείο, τα παιδιά που βρίσκουν στα φανάρια μέχρι να τα βολέψουν δεξιά-αριστερά. Μπαίνουμε μέσα, έρχονται κάτι μικρά, αύριο μεθαύριο αυτά μπορούσαν να γίνουν πρωθυπουργοί. Μας πουλάνε και μας αγοράζουν. Χοροπηδούσαν δίπλα μας, τα πήρε ο Πασχάλη στα αγκαλιά, άρχισαν να λέει τραγούδια. Θυμάσαι ένα απόγευμα, θυμάσαι. Ναι, μόνο. Σε κάποια φάση πάει ένας πιτσιρικάς από την Ξάνθη, ένας μαυριβερός. Το μάτι του ήταν και του ψηρίζει το κινητό. Τέλος πάντων, στα απολογώ, του είπε τραγούδια, τα χάιδεψε, τα έκανε. Έρχεται εδώ, μου λέει: δώσ' του, είναι καλός άνθρωπος αυτός. Πάμε ένα ακόμα. Ένα ακόμα στον κύριο Κάπα και τον κύριο Καρδόπουλο. Ένα τραγούδι πάλι του φίλου που γράψα, σε μουσική του Μάριου Τόκα. Λοιπόν, εκτός από τον Γιώργο Αετόπουλο, έχουμε και τον Γιώργο Μαρτσάκη εδώ πέρα στο μπουζούκι. Στηρισμένος είναι πιο όμορφος.
Μήτρα με γέννησε αρχαία Μακεδόνισσα. Άδεια φαρέτρα πολεμάω το χειμώνα, από το κάστρο στην καρδιά του Πλαταμώνα. Αφού με φέρνει μονοπάτι φαναριώτικο, ένα σοκάκι με κρατάει σαν ονικιώτικο. Έλα ένα βράδυ την υπόσχεση να πάρεις, πριν να τη σβήσει με σπουγγάρι ο Βαρβάρης. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Μύβει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα πρόβατα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Λείπει το όνειρο, εσύ έχω δοξάρι. Άγιον Ορμήτικο, εμένα τέρτη σε κλετίζομαι πολιτικό. Βρες το μαχαίρι που στα δύο μας χωρίζει και έλα εδώ στον στεναγμόν το μετερίζει. Αφού στον Όλυμπο οι θεοί τα αποφασίσανε, δώσαν στο κρύο τα κλειδιά, αυτοκτονήσανε. Μόνοι ξυπνά, μόνοι κοιμάται τώρα η μέρα, με μηχανάκι, με κομπιούτερ και φλογέρα. Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Λείπει το βλέμμα σου απ' τις αυγείς τα χρώματα. Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ με ένα βιολί και ένα φεγγάρι. Το όνειρο εσύ και το δοξάρι. Καλή επιτυχία και στα δύο. Και εδώ και στις Βρυξέλλες. Κυρίως στις Βρυξέλλες, να μην πω. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε σήμερα. Σας ευχαριστώ μέσα στην καρδιά μου. Είναι πάρα πολλά αγαπημένα πρόσωπα μέσα εδώ και αυτά που καθυστέρησαν να έρθουν και κάθονται όρθια, τέλος πάντων, καλώς κάθονται όρθια, καθυστερημένοι. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη που είπε όλα αυτά. Είναι πολύ ωραίος από κοντά, παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ ωραίος. Και γεγονωμένος ακόμα καλύτερος. Εσύ το ξέρουμε ότι είσαι ωραίος, δεν χρειάζεται να συζητάμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ και θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Α, βεβαίως. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το φίλο μου αν ξέρει ένα καινούργιο τραγούδι που έγραψε ο Γράψας. Αυτά τα προπαροξύτωνα που γράφει. Στο κίτρινο υποβρύχιο χόρεψε ένα πυρίχιο.